Μετά από τον πρώτο μου δίσκο, συνεργάστηκα με πολλούς συνθέτες. Όπως τον Στελάκη Περμπινιάδη, τον Τάκη το Σούκα, τον Μπάμπη τον Μπακάλι, τον Καλδάρα, τον Μανώλη Χιώτη, τον Βασίλη Τιτσάνη, τον Παπαϊωάννου, τον Θεοδωράκη και τέλος έκανα τις μεγάλες μου επιτυχίες με τον Στράτο Αταλίδη. Σαν βαρκά στον ωκεανό. Πες μου γιατί, μ' αφήνεις μόνη μες στη ζωή. Πες μου γιατί, μ' αφήνεις μόνη μες στη ζωή. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Ήταν κοντά και στο ξεκίνημα του Στράτου Διονυσίου στο τραγούδι «Φύγε, φύγε». Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της είναι η συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ερμήνευσε κομμάτια από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, όπως «Κοιμήσου, αγγελούδι μου, μελαχρινή μου κοπελιά», «Ο ουρανός είναι κλειστός, προδομένη αγάπη», ενώ εμφανίζεται μαζί του στα θέατρα Κεντρικών και Καλουτά μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Παιδί μου, λαλή, λαλή.
γίνησα μπρος το κορμί και στο μυαλό. Για να σε πάντα μες στο δρόμο το αντανά. Κοιμήσου αγγελούδι μου γλυκά με το τραγούδι μου. Το 1965 ξανασυνεργάζεται με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στο Φαλιρικόν. Εκεί είναι που είπε ο Καζαντζίδης το οριστικό αντίο στις πίστες. Το 1967-68 η Γιώτα Λίδια γνωρίζει και πάλι μέρες δόξας, καθώς συνεργάζεται με τον Άκη Πάνου, αφήνοντας Κληρονομιά, ένα από τα σπουδαιότερα μέχρι σήμερα τραγούδια της. «Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Το τραγούδι της σε μουσική και στίχους του Νίκου Δαλέζιου, «Νάχα 100 καρδιές», σπάει ακόμα μια φορά ρεκόρ πωλήσεων, ενώ την ίδια εποχή τραγουδά στη Φαντασία με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, τη Χαρούλα Λαμπράκη και του Σούκα, Ρεπάνη, Κατινάρη και Λιώση. Εκεί γνωρίζει τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο είναι μέχρι και σήμερα μαζί, ενώ ακόμη ηχογραφεί τραγούδια του Κατινάρη, του Καραμπεσίνη, του Κινούση, του Ρεπάνη και άλλων. Παράλληλα, η Γιώτα Λίδια ερμηνεύει το συμφέρον του Μάρκου Βαβακάρη σε ενορχίστρωση του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Το σπάω τα δεινεύω.
Στα τέλη του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 τα πράγματα στο ελληνικό τραγούδι αλλάζουν προς το χειρότερο για τους παλιούς ερμηνευτές. Έτσι η Γιώτα Λίδη αποσύρεται από τα μαγαζιά και αραιώνει τη δισκογραφική της παρουσία. Τότε όμως θα γνωρίσει την αποθέωση τραγουδώντας επί σειρά ετών στους ομογενείς της Αμερικής και της Αυστραλίας. Δισκογραφικά βγάζει τους δίσκους «Δύο Φωτιές», «Χίλια Μαχαίρια» και «Γιώτα Λίδια» με τη συμμετοχή του Τάκη Σούκα και το 1974 το «Μια Παρασκευή». Η επιστροφή της στη δισκογραφική εταιρεία από όπου βγήκε, όπου είχε μετανομαστεί σε Μήνος, έγινε το 1976 με το άλμπουμ «Επιστροφή στις Ρίζες». Ένας καταπληκτικός δίσκος με σμυρνέικα τραγούδια και αξεπέραστες ερμηνείες από την ανατολίτικη, λιγμική και γεμάτη γυρίσματα φωνή της. Το 1977 κυκλοφορεί ακόμη έναν δίσκο στην εταιρεία «Τον Μπορεί» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Τάκη Μουσαφίρη, ενώ εμφανίζεται στο κέντρο του Κώστα Καρουσάκη. Αρχές της δεκαετίας του 80, η Γιώτα Λίδη απήχε συνειδητά από τα πράγματα με εξαίρεση τη συμμετοχή της στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Βαριά Λαϊκά», ώσπου το 1984 επανέρχεται στο τραγούδι με την προτροπή του Γιώργου Νταλάρα, όπου εκείνη την περίοδο μεσουρανούσε ηχογραφώντας ένα δίσκο όπου τραγουδούσαν μαζί και χωριστά παλιά λαϊκά τραγούδια. Ο δίσκος είχε την χαρακτηριστική ονομασία «Καλημέρα κυρία Λίδια», που διάλεξε ο Γιώργος Νταλάρας για να τιμήσει τη μεγάλη τραγουδίστρια. Ο συγκεκριμένος δίσκος θεωρείται από τους καλύτερους της δεκαετίας του 80 και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία με πωλήσεις άνω των 180.000 αντιτύπων. Παράλληλα, η ερμηνεύτρια εμφανίζεται στο Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα. Όχι, όχι, κι ας
αγάπη μ' αγαπά. Τι θα γίνω με στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις, μόνο τα χάτια σου να μου χαρίσεις και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μείνε παρακάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Την αγκαλιά μου από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις, μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις και λίγο 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 θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρακάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Το 1986 κυκλοφορεί ο τελευταίος δίσκος της Τιμήνος με τίτλο «Καθαρά και Ξάστερα», με δημιουργίες των δύο μεγάλων συθετών της εποχής, Χρήστου Νικολόπουλου και Τάκη Σούκα. Παράλληλα εμφανίζεται με τον Σούκα και τον Κοντογιάννη στις Νταλίκες και λίγο αργότερα με τον Απόστολο Καλδάρα. Στα χρόνια του 90 πραγματοποιεί δύο ακόμα σημαντικές εμφανίσεις με τον Αντώνη Βαρδί και τη Χριστίνα Μαραγκόζη στο Zoom και στο Διογέννη με την Πόλη Πάνου, ενώ ηχογραφεί ακόμη δύο δίσκους. Το 1997 κάνει την τελευταία της δισκογραφική εμφάνιση, ενώ παράλληλα εμφανίζεται σε κέντρα δίπλα στο Βαγγέλη Κονιτόπουλο.
1100 σαν σε γλυκό φιλό και να μη σε σκοροτέ.
θέλω τίποτα αυτό. Αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Οι τελευταίες της εμφανίσεις στην τηλεόραση έγιναν στη Σεμίνα Διγενή και στον Σπύρο Παπαδόπουλο, ενώ το 2006 κυκλοφόρησε η βιογραφία της από τον Κώστα Μπαλαχούτη. Από τότε η Γιώτα Λίδια ζει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή όπως πάντα ήθελε, έχοντας κερδίσει την αγάπη και το θαυμασμό του κόσμου και όλων των συναδέλφων της και έχοντας ακόμη κερδίσει μια θέση στο πάνθεον των μεγάλων τραγουδιστών της χώρας μας. Ήρεμη, σεμνή και ταπεινή, χωρίς να έχει αλλάξει από την επιτυχία της, συνεχίζει να συγκινεί και τις νεότερες γενιές που αναζητούν τους δίσκους και τα τραγούδια της. Ακόμη, έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές μετέπειτα σημαντικές τραγουδίστριες.
δύσκολα χρόνια της κατοχής. Και τότε μέσα στη μεγάλη πείνα έχασε και τον πατέρα μου. Η μητέρα μου ξενοδούλευε για να μας ζήσει. Γι' αυτό δεν πήγα κι εγώ στο σχολείο. Η μητέρα μου είχε ωραία φωνή και τραγουδούσε. Ίσως από αυτή να πήρα κι εγώ τη φωνή μου. Τότε ήταν στις δόξες τους η Βέμπο, ο Νίκος Γούναρης, η Ρόζα Εσκενάζη και η Ρίτα Αμπατζή. Θυμάμαι τη μητέρα μου που τραγουδούσε πολύ όμορφα τα δημοτικά και τα σμυρναϊκά τραγούδια, τραγούδια που δεν έπαψα κι εγώ ποτέ να τραγουδάω.